Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο στο κανάλι μου ή σε μια καινούρια στήλη στο κανάλι μου. Αν δεν έχετε καταλάβει, σήμερα ξεκινάμε μια καινούρια σειρά η οποία έχει πρωταγωνιστεί αυτή εδώ την καφετιέρα. Γιατί εγώ όταν το Μάρτιο στην πρώτη καραντίνα ανακάλυψα ότι μου αρέσει ο εσπρέσο και μόνο εσπρέσο, βρήκα και αυτή την καφετιέρα που την είχαμε κάπου καραφωνιασμένη. Οπότε αυτή η σειρά θα ονομάζεται Coffee από την καφετιέρα και Corner επειδή είναι στη γωνία εδώ. Coffee Corner η καινούρια σειρά λοιπόν. Σε αυτή τη σειρά λοιπόν θα ανακαλύπτουμε νέες γεύσεις με τον εσπρέσο, θα δοκιμάζουμε συνταγές, θα αλλάξω και κάποια στιγμή αυτή την καφετιέρα, οπότε θα δείτε και την καινούργια. Και γενικά θα πειραματιζόμαστε με τον καφέ, κόκκους, γεύσεις, συνταγές και τέτοια. Αν σας ενδιαφέρει ο καφές θα είναι πάρα πολύ ωραία σειρά και επειδή στις Πανελλήνες σίγουρα χρειάζεστε όλοι καφέ αν με παρακολουθείτε, σας έχω και προτάσεις διαφορετικές από ό,τι θα είπαμε συνηθισμένες. Αυτό έχω να πω για αυτή τη σειρά. Ελπίζω σας αρέσει και θα είναι και πιο εύκολο για τις Πανελλήνες στο γύρισμα γιατί έτσι τελειώσουμε πρωί καφέ. Μπορείτε να με ακολουθήσετε στο TikTok εδώ και στο Instagram εδώ. Μπορείτε να κάνετε και μία εγγραφή στο YouTube εδώ κάτω δεξιά. Απολαύστε το πρώτο επεισόδιο του Coffee Corner, στο οποίο θα δοκιμάζουμε viral συνταγές καφέ από το TikTok. Από ένα λογαριασμό που ονομάζεται CoffeeBay97 και θα το έχω εδώ. Τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε και με το βίντεο. Ξεκινάμε λοιπόν λέγοντας ότι θα έχουμε 6 συνταγές καφέ. Όχι 6. 6 συνταγές καφέ σε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, αποφάσισα να δοκιμάσουμε και το καινούριο Costa Coffee, δεν είναι sponsor. Αλλά ήθελα να δοκιμάσω το Starbucks το Χριστουγεννιάτικο, αλλά δεν το βρήκα. Καλή σοκολάτα μυρίζει. Πάρα πολύ ωραία μυρωδιά. Έχει και ένα πόμα εδώ, δεν έχω καταλάβει γιατί είναι. Στο σημείο που θα συναρμολογήσουμε λοιπόν τους καφέδες, είχαμε ένα ατυχές γεγονός, μισό λεπτό. Αυτό εδώ πέρα ήταν το pumpkin γάλα που είχαμε φτιάξει και αν μπορείτε να παρατηρήσετε έπιασε μούχλα και οπότε θα πάει στα σκουπίδια. Όλυμπος, το οποίο ελπίζω να μην έχει λήξει. Βάζουμε και το pumpkin spice, δεν θα βάλουμε πολύ γιατί πικρίζει και έχει κομματάκια. Βάζουμε το pumpkin spice, αποτελείται από γαρίφαλο, κανέλα, μοσχοκάριδο και μπαχάρι. Όχι μπαχάρι, ginger, μπράβο. Έχουμε και το υποβολέα από πίσω. Και θα, επειδή εγώ φυσικά έχει χαλάσει το ακροφύσιο, το λέω επιστημονικά, δηλαδή αφού γαλακέρα της μηχανής, θα το κάνουμε με ένα του Nescafé. Βλέπετε, δεν μπορείτε να με δείτε και πριν. Έχουμε παιδάκια. Χριστός, πήγε να πέσει. Πολύ ωραία παιδάκια. Στη συνέχεια βάζουμε τον καφέ, τον Κώστα που κάναμε πριν. Γεια σου Κώστα, πείτε γεια στον Κώστα. Γεια σου Κώστα. Και βάζουμε τον καφέ. Ωραίος ο καφές. Αν θα πω λίγο πιο πίσω να το βλέπετε πολύ καλύτερα. Πάρα πολύ καλύτερα τώρα και εμένα βλέπετε κάπου εδώ. Παρά λίγο. Και θα ρίξουμε τώρα και αυτό εδώ. Το αφρόγαλο. Και θα σας αφήσω να δείτε τη μαγεία. Κοιμάσουμε τον πρώτο μας καφέ. Πρώτος καφές. Γιατί αυτό έχει νερά. Και ανακατεύουμε. Α, δεν έχω βάλει καθόλου ζάχαρη. Και θα είναι πίκρα, γιατί είναι και dark roast. Κάτι έχει πάει λάθος. Πες να μην έχω βάλει σωστή ποσότητα γάλα τους. Δεν πειράζει, το δοκιμάσουμε και το φτιάχνουμε μετά. Όχι, είναι πολύ ωραίο. Πολύ καλό. Δεν είναι σαν το pumpkin που ήθελα να πετύχω, αλλά ήταν και αυτό μια καλή επιτυχία. Δεν ξέρω αν βλέπετε το lime, γιατί το lime είναι το πιο ωραίο κομμάτι του ρούχου. Της American Eagle που δεν με έχει κάνει ακόμα sponsored. Αν θέλει μπορεί να με κάνει φυσικά γιατί έχω τη μισή κολεξιόν της. Να κάνω ολόκληρη.
στον συγκεκριμένο Pumpkin Spice Latte, να το πούμε, θα πάρει ένα 7 στα 10. Επόμενο καφέ λοιπόν, θα φτιάξουμε το... Βλέπετε, εδώ. Θα φτιάξουμε το αφρόγαλο με τη μάτσα. Αμάν αυτή η παραγωγή, έχει βγει ένα πολύ ωραίο φυστική χρώμα. Φυστική χρώμα. Φυστική, το σκοτώσαμε φυστική. Όλος αυτός ο χαμός. Να μην σας το δείχνω το κάτι. Α, όχι, πράσινο βγήκε καλά, τέλειο. Wow. Το κλείνω και τα λέμε μετά. Πάμε τώρα να συνθέσουμε και τον ματσοκαφέ μας, ο οποίος τελικά βγήκε πράσινος. Μισό. Δεν ξέρω αν θέλω να φανταρνιστώ, είναι ρεύτος τώρα. Λόγοι πράσινοι, δεν το ανακατεύω και πολύ, δεν θα με χαλάσει το πράσινο χρώμα του. Κύριε Βίβιαν, πόστα! Όμως λυπάμαι, Βίβιαν. Δεν μπορώ να είμαι εγώ αυτός ο άντρας. Μίζω πως θα καταρρεύσω. Θα καταρρεύσω. Είδε πως λυπάμαι. Μάσα στον καφέ. Η αηδία. Η αηδία της αηδίας. Ωχ, μηδέν. Ω, μπω. Μπορεί να φανταστεί λίγο καλύτερα η ζάχαρη. Ήταν και μικρός ο καφές και η αηδία και η χορταρίλα. Χρωματικά πολύ ωραία. Ωχ, μπω, μπω. Α, πιω λίγο από τον άλλο. Ω, μου χάζω κέφι. Πάμε στον τελευταίο. Τελευταία σας φύλαξα, ελπίζω το καλύτερο. Θα πάρουμε ένα τέτοιο μαχαίρι, μια χατζάρα για να κόψουμε το λεμόνι. Ενδιαφέρον. Αν σας πω ότι μου αρέσει πολύ, είναι πολύ ιδιαίτερη γεύση. Πω, τι είναι. Έχει λεμονάδα, έχει το ανθρακούχο νερό. Πολύ ωραίο. Επειδή είναι ιδιαίτερο, θα βάλω ένα 7,5 στα 10. Γιατί μου έχει αρέσει. Αυτά είναι τα τρία ερωθήματα που φτιάχνουμε σήμερα. Κάνω και εγώ σκιά, ρε παιδί μου. Και τα λέμε αύριο με τα υπόλοιπα τρία, τα οποία είναι καλύτερα, θεωρώ. Bye! Tomorrow for sure. Ένα cheesecake, θα κάνουμε ένα με KitKat και το άλλο θα είναι signature, ας το πούμε. Και έτσι, τις κοπέλες που κάνουμε το βίντεο της Coffee Bay, της Vivian ουσιαστικά. Μόνο που μπορώ να κάνω ένα τελευταίο. Ας ξεκινήσουμε. Christmas all around and try
Πάμε λοιπόν να δοκιμάσουμε και τους τρεις τελευταίους καφές και να κλείσουμε και το βίντεο. Ξεκινήσουμε με τον πρώτο, τον cheesecake, ας το πούμε. Είναι πάρα πολύ καλός. Wow. Νομίζω είναι ο καλύτερος που έχω φτιάξει μέχρι στιγμής. Μπορεί άλλοι δύο να νικήσουν, δεν το κόβω. Ένα 9 στα 10, πάρα πολύ καλό παιδιά, θα σας συστήνω αυτό. Πάμε στον Kit Kat, ο οποίος ένα πάρα πολύ κοντινό, γιατί έχει μείνει πολύ όμορφος. Γευστικά δεν ξέρω, πιστεύω θα είναι ιδία, αλλά το Kit Kat είναι Kit Kat, για ρέγες. Wow, όχι, είναι πολύ καλό. Και δεν έχει αυτή την κομμάτια, λογικά θα μου κάτσει το κομμάτι κάτω βέβαια, αλλά είναι πολύ ωραίο, μου άρεσε. Mm. 8,5, πολύ καλό. Δεν το περίμενα. Πάμε στο τελευταίο, το οποίο είναι ένα... άστα να πάμε. Προσπάθησα να φτιάξω το signature της Vivian, να πέτυχε με το γοδός, αλλά ας το δοκιμάσουμε. Okay, θυμίζει λίγο φθινόπωρο επειδή έχει το pumpkin. Το κακάο με το μέλι δεν είναι ωραία. Δεν τρελαίνομαι όμως, ένα 6. Δηλαδή αυτό ήταν το καλύτερο που έχουμε πιει. Αυτό μετά, την πρώτη φορά τη φτιάξαμε. Το pumpkin το προηγούμενο ήταν καλύτερο από αυτό. Το matcha, hasta la vista baby. Το λεμόνι. Το λεμόνι εντάξει. Άρα θα ξεκινήσουμε από το καλύτερο που ήταν το cheesecake. Δεύτερη θέση Kit Kat. Τρίτη θέση pumpkin παγωμένο. Τέταρτη θέση Vivian όπως να είναι. Πέμπτη θέση λεμόνι καφές. Και τελευταία το μάτσα. Δεν θα το ξαναδώ ποτέ αυτό το ζωή. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να διασκεδάσετε στο πρώτο επεισόδιο του Coffee Corner με όλες αυτές τις βλακίες που έφτιαξα. Θα τα πούμε σύντομα σε ένα καινούργιο επεισόδιο του Coffee Corner. Μέχρι τότε μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή εδώ κάτω δεξιά στο κανάλι. Like στο βίντεο και σχολιάστε ό,τι θέλετε, γιατί διαβάζω τα σχόλιά σας και απαντάω όποτε μπορώ. Αυτά έχω να πω. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye!